Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της τεχνολογίας, όπου η θεματολογία είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έχουμε ένα εξαιρετικό ομιλητή και έναν εξαιρετικό σχολιαστή. Θέλω λοιπόν από την αρχή να ευχαριστήσω τον καθηγητή Διευθυντικών και Απεικονιστικών Τεχνολογιών της Ιατρικής Οσχολής, τον κύριο Αντώνη Μετρά, και διευθυντή του Γραφείου Πληροφορικής, Βιβλιοτεχνικής και Απεικονιστικών Τεχνολογιών, που θα μας κάνει μια εισαγωγική ομιλία για artificial intelligence και radiomics σε ό,τι αφορά τους ακτινολόγους. Και να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Κώστα Περισσυνάκη, που θα είναι ο σχολιαστής. Επομένως, ευελπιστούμε σε ένα διάλογο. Και αυτό γιατί εγώ κάτω από τον τίτλο Artificial Intelligence και Radiomics και τις γνώσεις, θα βάζει και ένα ερωτηματικό. Είναι τελικά μια ευλογία που έρχεται ή ένας εφιάλτης που έρχεται? Και αυτό θα ήθελα λίγο να το δούνε στις δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι, να το δούνε στις απαντήσεις τους ή στο διάλογο που θα κάνουν, γιατί εκείνοι είναι ασφαλώς πολύ πιο γνώσεις και πολύ πιο αρμόδιοι. Αν αυτό που έρχεται και που είναι στον δρόμο, δηλαδή είναι ήδη σε εξέλιξη, αν αποτελεί μια πραγματική ευλογία σε πρόκληση στο μέλλον, ενώ, ή τελικά μπορεί να αποτελέσει έναν εφιάλτη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνουμε από την αρχή το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Μετρά. Κύριε Μετρά, ο λόγος δικός σας. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, παρόλο της πληροφορικής, δεν μπορώ να βρω το κουμπί που ανοίγει το βίντεο, αλλά δεν μας ενοχλεί. Θα το βρούμε μέχρι τη συζήτηση, ελπίζω. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Με πολύ χαρά βρίσκομαι εδώ μαζί με όλους τους ειδικευόμενους. Σήμερα θα σας μιλήσω για την τεχνητή νοημοσύνη και την ραδιομική ανάλυση, Artificial Intelligence και Radiomics. Θα δούμε βασικές έννοιες. Τα τελευταία 30 χρόνια που πέρασαν από τότε που άκουσα για πρώτη φορά τον όρο τεχνητή νοημοσύνη ως φοιτητής στο Απιθύτα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στον τομέα αυτό. Το ερώτημα είναι πότε θα τα δούμε αυτά στην καθημερινή πράξη. Και η απάντηση είναι ότι κάποια ίσως να είναι πολύ κοντά. Ας ξεκινήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, Artificial Intelligence, ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 50. Τα 10 τελευταία όμως χρόνια έχει σημειωθεί πραγματική έκρηξη στο πεδίο αυτό και θα δούμε και για ποιο λόγο. Η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται σε πολλές περιπτώσεις ως συνώνυμη με τις έννοιες της μηχανικής μάθησης των τεχνητών νευρονικών δικτύων, Artificial Neural Networks, και της εκμάθησης σε βάθος, το λεγόμενο Deep Learning. Αλλά βλέπετε ότι το ένα αποτελεί υποκατηγορία του άλλου. Οι έννοιες αυτές είναι διακριτές και κάποιες έχουν αναπτυχθεί πολύ πιο πρόσφατα από το 1950. Ας τις δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Ως τεχνητή νοημοσύνη ή Artificial Intelligence, θεωρούμε την θεωρία και ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Δηλαδή, θα χρειαζόντουσαν ανθρώπινη παρέμβαση και νοημοσύνη. Τέτοια παραδείγματα είναι η οπτική αντίληψη, η αναγνώριση ομιλίας, η λήψη αποφάσεων, η μετάφραση μεταξύ γλωσσών. Αυτό είναι το λεγόμενο Artificial Intelligence. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το επιστημονικό πεδίο που μελετά τους λεγόμενους έξυπνους πράκτορες. Και οι έξυπνοι πράκτορες είναι μηχανές. Όταν λέμε μηχανές, μιλάμε για software, έτσι. Που αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και κάνουν ενέργειες με σκοπό να μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα να πετύχουν το στόχο τους. Έχουν λοιπόν ένα στόχο και κάνουν πράγματα έτσι ώστε σιγά σιγά να μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η δε έννοια της τεχνητής νοημοσύνης ξεκίνησε από τον Τζον Μακάρθι το 1956 και ήταν απλή ως έννοια, ως machines that perform tasks that are characteristic of human intelligence. Εύκολο και κάτι το οποίο μπορεί κανείς να κρατήσει.
Αν πάμε τώρα στο υποσύνολο, στη μηχανική μάθηση, στο λεγόμενο machine learning, εκεί μιλάμε για μελέτη αλγορίθμων και στατιστικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται από υπολογιστές για την εκτέλεση μίας εργασίας βασιζόμενα σε αναγνώριση μοτίβων, προτύπων. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι είναι ένα πρόγραμμα σε έναν υπολογιστή χωρίς να υπάρχει πρόγραμμα. Δεν χρειάζονται σαφείς εντολές για την εκτέλεση της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί. Έτσι. Δεν χρειάζονται σαφείς εντολές. Δεν χρειάζεται κάποιος προγραμματιστής να ξέρει γλώσσα C ή MATLAB και να κάτσει να γράψει τους κανόνες και σε γλώσσα προγραμματισμού έτσι ώστε να καταφέρει να πετύχει το στόχο. Και το machine learning ξεκίνησε από τον Arthur Samuel το 1959 και καθορίστηκε ως the ability to learn without being explicitly programmed. Μπορούμε να μαθαίνουμε χωρίς να έχουμε θέσει κανόνες με κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα που έγραψε ένας προγραμματιστής. Και ο Tom Mitchell το λέει πολύ πιο πολύπλοκα. Είναι a computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P if its performance at tasks in T as measured by P improves the experience C. Τι θα πει όλο αυτό? Θα πει ότι στόχος είναι να βελτιώσουμε κάποια συγκεκριμένη εμπειρία ε. Έτσι. Μετράμε το πώς προχωράει καλύτερα ή χειρότερα ο στόχος προς αυτή την εμπειρία με κάποιο μέτρο P, κάνοντας κάποια συγκεκριμένα tasks. Όσο πηγαίνουμε στο να βελτιώνουμε αυτή την εμπειρία, τόσο προχωράμε προς το στόχο μας. Αυτό. Πάμε τώρα να δούμε την υποκατηγορία των τεχνητών νευρονικών δικτύων, τα Artificial Neural Networks. Αυτά είναι συστήματα, για software μιλάμε, είναι υπολογιστικά συστήματα, βέβαια υπάρχει το hardware από πίσω που το τρέχει, τα οποία είναι παρόμοια με αυτά του βιολογικού νευρικού συστήματος του ανθρώπινου εγκεφάλου. Βλέπετε εδώ στα δεξιά μια διασυνδεδεμένη ομάδα από κόμβους που έχει προκύψει ως μια απλή μορφή των νευρών του εγκεφάλου. Οι συνδέσεις αντιπροσωπεύουν ένα τεχνητό νευρώνα και κάθε νευρώνας συνδέεται από τον ένα κόμβο στον άλλον με κάποιο συγκεκριμένο βάρος. Υπάρχει ένας αριθμός από το 0 μέχρι το 1, και δεκαδικά ψηφία εννοείται, και δείχνει κατά πόσο η έξοδος από τον ένα κόμβο περνάει στον επόμενο κόμβο. Αν είναι 0, η πληροφορία του κόμβου δεν περνάει στον επόμενο, αν είναι 1, περνάει όλο. Έτσι χοντρά-χοντρά. Στα αριστερά βλέπετε το επίπεδο το κόκκινο, το layer το κόκκινο, το οποίο είναι το επίπεδο εισόδου, εκεί θα βάλουμε τα δεδομένα μας. Στα δεξιά είναι το πράσινο επίπεδο με τους δύο κόμβους, τους πράσινους, όπου εκεί πέρα Σε ποιο σημείο με χάσατε. Σας χάσαμε όταν μιλήσατε για το output. Για το output. Ωραία. Πάμε πάλι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά έγινε. Ναι. Έχουμε λοιπόν τρία layers. Από αριστερά έρχονται τα δεδομένα στο input layer, στο επίπεδο το κόκκινο. Από δεξιά περιμένουμε το αποτέλεσμα να βγει στο output layer για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και στη μέση υπάρχει ένα κρυφό επίπεδο το οποίο βοηθάει στο να γίνει η επεξεργασία της εισόδου και να παραχθεί η έξοδος. Εντάξει. Αυτή είναι η λογική ενός τεχνητού νευρονικού δικτύου. Ας μιλήσουμε λίγο για την εκμάθηση σε βάθος, το λεγόμενο deep learning. Εδώ μιλάμε για αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, που χρησιμοποιούν πολλαπλά επίπεδα για να εξάγουν σταδιακά χαρακτηριστικά από τα κατέργαστα δεδομένα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με την προηγούμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε στα αριστερά
το layer εισόδου, το επίπεδο εισόδου με πράσινο, μπαίνει πληροφορία, γίνεται επεξεργασία σε πολλαπλά επίπεδα, τα μπλε επίπεδα, και βγαίνει μία έξοδος στα δεξιά, στο κόκκινο επίπεδο. Έτσι. Αυτό το ότι έχουμε πολλαπλά επίπεδα επεξεργασία, τα λεγόμενα κρυφά layers, τα κρυφά επίπεδα, μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να κάνουμε εξαγωγή ακμών από μία εικόνα στα πρώτα στάδια και στη συνέχεια να βγουν στο επόμενο επίπεδο ποιος αλφαρυθμικός χαρακτήρας είναι αυτός που είχε εικόνα μέσα. Ας δούμε ένα παράδειγμα τεχνητής νοημοσύνης με προκαθορισμένους κανόνες, χωρίς δηλαδή τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα. Κάτω δεξιά βλέπετε μία εικόνα κατοβραχή άξονα μαγνητικής τομογραφίας που έχει ληφθεί μετά δύο weighted ακολουθία. Έτσι, βλέπετε στη μέση την... βλέπετε εδώ... δεν φαίνεται ο κέρσορας δυστυχώς, νάτος. Βλέπετε εδώ το αίμα της αριστερής κοιλίας και εδώ το μυοκάρδιο. Και βλέπετε και εδώ την περιοχή αυτή η οποία έχει μεγαλύτερη φωτεινότητα. Εδώ είναι η περιοχή η οποία αντιστοιχεί σε αναστρέψιμη και μη αναστρέψιμη βλάβη. Είναι το είδημα. Είναι εξέταση χωρίς γαδολίνιο αυτή. Και ακριβώς επάνω βλέπετε χάρτες TAF2 από το μυοκάρδιο, ένα χάρτη TAF2, ο οποίος δείχνει στην μπάρα την έγχρωμη, δείχνει πόσα μιλισεκόντια είναι το TAF2. Και μπορείτε να δείτε ότι στην πράσινη περιοχή μέσα στο μυοκάρδιο, εδώ, έτσι κάτω από τα 45 μιλισεκόντ, μιλάμε για υγιή ιστό, ενώ πιο πάνω μιλάμε για αναστρέψιμη βλάβη εδώ ή μη αναστρέψιμη βλάβη στην κίτρινη περιοχή. Εντάξει. Και εδώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι αν θέλω να ξεχωρίσω, να διαχωρίσω τον υγιή ιστό από τη μη αναστρέψιμη βλάβη, τότε αρκεί να τραβήξω μία γραμμή, δείτε εδώ στα αριστερά, έτσι, να τραβήξω αυτή την κόκκινη γραμμή και να πω ότι ό,τι είναι κάτω από τα 55 μιλισεκόντ είναι υγιής ιστός, ό,τι είναι πάνω από τα 55 μιλισεκόντ μπορεί να είναι η μη αναστρέψιμη βλάβη. Εντάξει. Πώς θα το μπορούσαμε αυτή την όλη λογική να την περάσουμε σε ένα απλό παράδειγμα τεχνητής νοημοσύνης με προκαθορισμένους κανόνες? Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτό το διάγραμμα που βλέπετε και για κάθε πίξελ μέσα από το χάρτη που έχουμε στα αριστερά να κάνουμε το εξής ερώτημα. Να θέτουμε το ερώτημα, το εικονοστοιχείο έχει TAF2 μεγαλύτερο των 55 μιλισεκών? Εάν όχι, τότε μιλάμε για υγιές μυοκάρδιο. Εν πάση περιπτώσει ή και αναστρέψιμη βλάβη. Εάν το εικονοστοιχείο έχει TAF2 μεγαλύτερο των 55 μιλισεκών, τότε κάνουμε δεύτερο ερώτημα. Βλέπουμε εικονοστοιχείο δίπλα του που έχει συνδεσιμότητα, δηλαδή είναι σε ένα group, σε ένα cluster που υπάρχει συνδεσιμότητα. Αν ναι, τότε μιλάμε για έμφραγμα, εάν όχι, τότε μιλάμε για artifact. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με μία αναστρέψιμη βλάβη, είναι απλώς artifacts. Είναι αλλοιώσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτό το χάρτη TAF2. Έτσι. Την ίδια πληροφορία θα μπορούσαμε ίσως να την πάρουμε και από τις εικόνες, να μην έχουμε χάρτες TAF2, οι οποίοι χάρτες άλλωστε θέλουν και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ληφθούν από τον ασθενή. Θα μπορούσε εδώ κανείς να κάνει το ερώτημα, μιλάμε για εικονοστοιχεία τα οποία έχουν αυξημένο σήμα, να εδώ, πάντα μιλάμε εντός του μυοκαρδίου, ξεχάστε το αίμα. Εάν ναι, τότε είναι εικονοστοιχεία με συνδεσιμότητα, εάν ναι, τότε μιλάμε για έμφραγμα. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο χάρτη για να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα όσον αφορά στο τι συμβαίνει είτε στο χάρτη είτε στην εικόνα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θα κάνουμε σε κάθε πίξελ, σε κάθε εικονοστοιχείο αυτό το ερώτημα. Θα θέτουμε αυτό το ερώτημα. Βέβαια αυτό δεν είναι πολύ εύχριστο. Οπότε θα θέλαμε με νευρονικό δίκτυο να μπορούμε, για παράδειγμα, να δώσουμε την εικόνα, την TAF2 weighted εικόνα, να κάνουμε χειροκίνητη εξαγωγή των χαρακτηριστικών, να πούμε ότι εδώ είναι το μυοκάρδιο, εδώ είναι το αίμα μέσα στην αριστερή κοιλία, εδώ υπάρχει μια περιοχή με υψηλό σήμα, έτσι, και να δώσουμε
τις πληροφορίες αυτές σε ένα νευρονικό δίκτυο με ένα επίπεδο εισόδου και ένα επίπεδο εξόδου και να πάρουμε την πληροφορία, ναι, μιλάμε για έμφραγμα ή μιλάμε, ναι, για υγιές μυοκάρδιο. Προφανώς αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι υλοποιήσιμο, απλώς είναι ένα απλό παράδειγμα. Έτσι. Και πάλι εδώ θα προτιμούσαμε, αντί να δίνουμε ένα-ένα τα πίξελ, να δώσουμε όλη την εικόνα, να περάσουμε όλη την εικόνα σε ένα πιο πολύπλοκο νευρονικό δίκτυο, σαν και αυτό που βλέπετε εδώ με τρία κρυφά επίπεδα, όχι μόνο το εισόδου και εξόδου, να περάσει αυτή η εικόνα μέσα εδώ στο επίπεδο εισόδου, να έχουμε εκπαιδεύσει με κάποιον τρόπο, τον οποίο δεν έχουμε συζητήσει ακόμα, αυτό το νευρονικό δίκτυο, έτσι ώστε κατευθείαν μόλις δει αυτή την εικόνα να μπορεί να μας πει, ναι, μιλάμε για έμφραγμα ή όχι, μιλάμε για υγιές μυοκάρδιο. Αυτό είναι αυτό που θα θέλαμε. Έτσι. Και πάνω σε αυτή, τη βάση προχωράμε για να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε ένα τέτοιο δίκτυο. Πώς το καταφέρνουμε αυτό? Δίνουμε διαφορετικά βάρη σε κάθε νευρώνα. Η έξοδος αυτού του κόμβου πηγαίνει στην είσοδο αυτού του κόμβου εδώ με κάποιο βάρος. Και αυτό το βάρος είναι ένα νούμερο από το 0 μέχρι το 1 για παράδειγμα. Η δουλειά του κάθε κόμβου είναι να προσθέτει τις εισόδους που έρχονται σε αυτόν ως είσοδος, έτσι, αφού τις πολλαπλασιάσει με το αντίστοιχο βάρος του κάθε νευρώνα. Και βλέπετε εδώ στα δεξιά ένα zoom που έχει γίνει, έτσι, ο νευρώνας αυτός παίρνει 1, 2, 3 εισόδους, έτσι, εδώ τα βάρη είναι 1, 2, 3 για ευκολία, εντάξει, και κάνει άθροισμα αυτόν εδώ με βάση τα συγκεκριμένα βάρη, το πώς βγήκαν τα βάρη δεν το έχουμε πει, και το δίνει το αποτέλεσμα ως έξοδο. Άρα η όλη λογική είναι να μπορέσουμε να βρούμε τα βάρη για κάθε νευρώνα, έτσι ώστε αυτό το νευρονικό δίκτυο να πάρει εικόνα και να μας απαντήσει έμφραγμα ή όχι. Το κάθε βάρος αυτό λαμβάνει συγκεκριμένη τιμή κατά τη διαδικασία εκμάθησης του νευρονικού δικτύου. Και αυτή η διαδικασία είναι υπερβολικά χρονοβόρα. Όταν όμως το δίκτυο εκπαιδευτεί και έχουμε τελειώσει με την εκπαίδευση, τότε μπορεί να πάρει την εικόνα και να δώσει αποτελέσματα αστραπιαία. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε αυτό το νευρονικό δίκτυο, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε, να παίρνει εικόνα και να δίνει διάγνωση στην έξοδο. Να δούμε λοιπόν πώς θα προσδιορίσουμε τα βάρη των νευρώνων αυτών. Σε κανονική χρήση είπαμε ότι αφού έχει εκπαιδευτεί το δίκτυο παίρνει είσοδο την εικόνα που βλέπουμε αριστερά, και βγάζει ως έξοδο, ναι ή όχι, εάν υπάρχει έμφραγμα ή όχι. Αυτή είναι η κανονική γρήγορη χρήση του δικτύου αφού έχει εκπαιδευτεί. Για την εκπαίδευση, η διαδικασία είναι εξής. Δίνονται ζεύγοι εικόνων και διαγνώσεων. Έτσι. Θα μου πείτε πού τις ξέρουμε αυτές τις διαγνώσεις. Είμαστε στη φάση της εκπαίδευσης. Οι διαγνώσεις αυτές προέρχονται από κάποιον έμπειρο ακτινολόγο που έχει δει την συγκεκριμένη εικόνα. Έτσι. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν εκμάθησης δίνονται ζεύγοι εικόνων και διαγνώσεων και γίνεται αυτή η δουλειά πολλές φορές με πάρα πολλές εικόνες και πάρα πολλές διαγνώσεις, πάρα πολλά τέτοια ζεύγη. Είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία που μπορεί να πάρει πάρα πολύ χρόνο έως ότου με κάποιον αλγόριθμο προσδιοριστούν τα βάρη έτσι ώστε τελικά να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νευρονικό δίκτυο όπως το βλέπουμε πάνω. Έτσι. Πώς γίνεται αυτή η εκπαίδευση? Ο κύριος λόγος της έκρηξης τεχνητής νοημοσύνης κατά τα τελευταία 6-7 χρόνια περίπου είναι η ανάπτυξη που έχει σημειωθεί στις κάρτες γραφικών των ηλεκτρονικών υπολογιστών που επιτρέπουν την παράλληλη επεξεργασία δεδομένων με ρυθμός που ήταν ασύλληπτοι στο παρελθόν, ακόμη και για σούπερ κομπιούτερ. Αυτές οι κάρτες γραφικών έχουν πάνω τους, για παράδειγμα εδώ βλέπετε μια κάρτα γραφικών των 5.500 ευρώ πριν από 3-4 χρόνια, τώρα δεν έχει τον χιλιάρικο, η οποία έχει πάνω της
4.500 processors που μπορούν να εκτελούν ταυτόχρονα επεξεργασία δεδομένων. Και μπορεί κανείς σε έναν υπολογιστή να έχει βάλει 5-10 τέτοιες κάρτες να κάνουν ταυτόχρονα επεξεργασία. Συνήθως χρησιμοποιούμε set από εικόνες και από διαγνώσεις, ζεύγη τέτοιο όπως συζητήσαμε, πάρα πολλά, πόσο είναι τα πολλά εξαρτάται από το τι θέλουμε να δούμε και θα το βρούμε σε λίγο στα επόμενα slides. Αν έχουμε για παράδειγμα 100 ασθενείς, θα χρησιμοποιήσουμε τους 60 ασθενείς, τα 60 ζεύγη διαγνώσεων εικόνων για να κάνουμε την εκπαίδευση του δικτύου. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα 20% 20 ασθενείς για να κάνουμε το λεγόμενο validation, την επικύρωση, να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά ίσως του δικτύου για να μπορέσει να καταφέρει να δέσει τις εικόνες με τις συγκεκριμένες διαγνώσεις. Και κρατάμε και ένα 20% από το σύνολο των δεδομένων που έχουμε από το dataset, 20 ασθενείς στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να κάνουμε το τελικό τέστινγκ και να δούμε εάν δουλεύει σωστά το νευρονικό δίκτυο. Τα συνελεκτικά νευρονικά δίκτυα ή convolutional neural networks είναι πολύ χρήσιμα για την ακτινολογία και για την εικόνα, γενικότερα, γιατί διατηρούν τις χωρικές συσχετήσεις. Δηλαδή, θυμούνται ότι αυτό το πίξελ είναι δίπλα σε αυτό. Δεν τα βλέπουν ως ανεξάρτητες οντότητες. Γι' αυτό και είναι χρήσιμα για μας. Έχουν είσοδο δεδομένα υπομορφή πλέγματος, με λίγα λόγια εικόνες, και δεν είναι πλήρως διασυνδεδεμένα δίκτυα. Έτσι. Γιατί αυτό θα χρειαζόταν υπερβολικές υπολογιστικές δυνατότητες. Ας δούμε ένα παράδειγμα μηχανικής μάθησης. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι δουλειά που έκανε ο Κλάς Μπέργκερ στο Lund University, με το οποίο συνεργάζεται το εργαστήριο της ιατρικής πληροφορικής. Βλέπετε πάνω τρεις εικόνες μαγνητικής τομογραφίας της καρδιάς και ακριβώς από κάτω βλέπετε την παραμόρφωση που υφίστανται αυτές οι εικόνες. Είναι ανά τρεις. Είναι η πρώτη εικόνα αντιστοιχεί σε αυτές εδώ τις τρεις, η δεύτερη εικόνα σε αυτές εδώ τις τρεις και η τρίτη εικόνα τούτη εδώ στις τρεις εδώ στο πλάι δεξιά. Βλέπετε λοιπόν την παραμόρφωση που έχει υποστεί η καθεμία και λόγω υποδειγματοληψίας, βλέπετε ότι αυτή η εικόνα έγινε έτσι με υποδειγματοληψία, δηλαδή πετάξαμε τα μισά δεδομένα, γιατί θέλουμε να το κάνουμε αυτό για να είναι πιο γρήγορη η λήψη δεδομένων από τον ασθενή. Αλλά και λόγω κάποιου κακού συγχρονισμού των μηνύων κλίσης, αυτό είναι λίγο τεχνικό, τα λεγόμενα gradient delays που υπάρχουν στους μαγνητικούς τομογράφους. Και βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η αλλίωση λόγω του συγκεκριμένου hardware του τομογράφου αυτού και ότι η αλλίωση αυτή γίνεται ακόμα χειρότερη όταν χρησιμοποιήσουμε μόνο το 1/5 των δεδομένων για να φτιάξουμε την εικόνα ή το 1/10 των δεδομένων. Εντάξει. Και βλέπετε ότι αν αυτά τα data που βλέπετε σε αυτή την πάνω σειρά περάσουν μέσα από νευρονικό δίκτυο, ξαφνικά καθαρίζουν. Ως διαμαγείας καθαρίζουν. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για χρήση ως φίλτρα στις εικόνες μαγνητικού συντονισμού και για να αφαιρέσουμε αλλοιώσεις, τα artifacts, τα λεγόμενα. Ας δούμε κάποιες εφαρμογές deep learning, μηχανικής μάθησης. Ένα είναι σαν αυτό που είδατε, η ανακατασκευή εικόνων με υποδειγματοληψία. Μία άλλη εφαρμογή είναι η ανακατασκευή εικόνων με όλα τα δεδομένα, αλλά με υπεριψηλή ανάλυση. Δηλαδή, ξεκινάμε μία εικόνα με ανάλυση 2x2 mm και μπορούμε να την κάνουμε να είναι μισό επί μισό mm. Μπορούμε να πάρουμε χάρτες σταφένα πολύ εύκολα, με αυτό ασχολείται το εργαστήριό μας. Μπορεί να πάρει εικόνες που να μοιάζουν σαν να τις έχει πάρει κανείς από μαγνητικό τομογράφο 7 τέσλα, ενώ έχει πάρει τα δεδομένα από μαγνητικό τομογράφο 3 τέσλα. Μπορεί να αφαιρέσει θόρυβο ή artifacts, όπως είδαμε πριν. Μπορεί να γίνει σύνθεση εικόνων με διαφορετική αντίθεση, με διαφορετικό contrast. Μπορεί να κάνει κανείς κατάτμιση εικόνων, segmentation. Μπορεί κανείς να εντοπίσει παθολογικά ευρήματα. Μία άλλη εφαρμογή που βλέπουμε εδώ είδαμε αυτή το ξεκίνημα από μία εικόνα η οποία έχει υποστεί αλλοιώσεις και πώς καθαρίζει αφού περάσει μέσα από ένα νευρονικό δίκτυο και πώς αυτή η εικόνα θα μπορούσε να περάσει από άλλο ένα νευρονικό δίκτυο για να μας δώσει
την απάντηση στο ερώτημα έμφραγμα ναι ή όχι. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ένα νευρονικό δίκτυο εδώ αριστερά για να πάμε από τα λεγόμενα raw data που παίρνουμε από τον μαγνητικό τομογράφο, το λεγόμενο κάπα χώρο, για να πάμε στην εικόνα, στο χώρο της εικόνας. Έτσι, δηλαδή αυτό εδώ το νευρονικό δίκτυο θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά που κάνει ο μετασχηματισμός Φουριέ σε ένα κοινό τομογράφο. Και φυσικά θα μπορούσε κανείς να δει στο μέλλον ίσως την εφαρμογή που κανείς να λαμβάνει τα δεδομένα από τα σήματα από τον ασθενή κατευθείαν στο μαγνητικό τομογράφο, να περνάει από ένα νευρονικό δίκτυο, όχι από τρία διαδοχικά, και να απαντάτε το ερώτημα υπάρχει έμφραγμα ναι ή όχι. Θα μπορούσε και αυτό να γίνει στο μέλλον. Και αυτή όλη η διαδικασία μας φέρνει στα λεγόμενα radiomics. Μιλάμε για τη ραδιομική ανάλυση εικόνων και εδώ το ερώτημα είναι έχοντας κάποια εικόνα μπορώ να πάρω απόφαση, να καταλάβω, να βγάλω διάγνωση αν υπάρχει έμφραγμα ναι ή όχι. Προσεγγίζεται η ιατρική εικόνα με στόχο την ποσοτικοποίηση μέσω προηγμένης ανάλυσης, η οποία κάποιες φορές μπορεί να μην μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή. Όπως για παράδειγμα μέσω της μηχανικής μάθησης που συζητήσαμε. Δηλαδή χωρίς να υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος και κατανοητός αλγόριθμος που έχει προγραμματιστεί. Στα radiomics υποθέτουμε ότι η ιατρική εικόνα περιέχει περισσότερες πληροφορίες για μία συγκεκριμένη ασθένεια από αυτές που θα μπορούσε ο ακτινολόγος μόνος του να εντοπίσει με την κλασική μέθοδο της οπτικής επιθεώρησης της εικόνας. Δηλαδή με τα radiomics μπορούμε να εξάγουμε πληροφορίες από τις εικόνες που θα βελτιώσουν τη διαγνωστική ικανότητα, έχοντας απότερο σκοπό τη βελτίωση της θεραπευτικής αγωγής μέσω ίσως της προσωποποιημένης ιατρικής. Η εξαγωγή από τις εικόνες μεγάλου αριθμού ραδιομικών χαρακτηριστικών, τα λεγόμενα radiomic features, όπως λέγονται, γίνεται με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων και χρήση δεδομένων μεγάλου όγκου, το λεγόμενο big data που ίσως έχετε ακούσει. Αυτό το big data, τα δεδομένα μεγάλου όγκου, που θα μας απασχολήσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση των radiomics, προέρχονται από τις ακτινολογικές εξετάσεις. Προσέξτε το παρακάτω, αυτό που θα πω τώρα. Στόχος είναι να βρούμε ποια χαρακτηριστικά εικόνων από πολλούς ασθενείς περιγράφουν μία ασθένεια και στη συνέχεια να μπορούμε να βρούμε σε νέες εικόνες από άλλα άτομα, από άλλους ασθενείς, εάν υπάρχει αυτή η ασθένεια, με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά που βρήκαμε πιο πριν. Στόχος είναι να πάρουμε πληροφορίες όχι μόνο γρήγορα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις συνολικές ακτινολογικές εξετάσεις του ασθενή και όχι μία-μία εξέταση ξεχωριστά, όπως πολλές φορές ερμηνεύονται με τις κλασικές μεθόδους. Στόχος των radiomics είναι η στήριξη και διευκόλυνση για λήψη διαγνωστικών αποφάσεων και όχι η αντικατάσταση του γιατρού. Τουλάχιστον αυτή φαίνεται να είναι εικόνα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, με λίγες εξαιρέσεις. Και από όσο γνωρίζω θα υπάρξει και μία διάλεξη η οποία θα σας δείξει στο μέλλον μία από αυτές τις εξαιρέσεις. Ας δούμε τη ροή εργασιών που συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση δεδομένων radiomics. Πρέπει να κάνουμε 6 πράγματα. Πρέπει να λάβουμε εικόνες από τον ασθενή, πρέπει να κάνουμε κατάτμιση των εικόνων, segmentation, πρέπει να κάνουμε επεξεργασία των εικόνων αυτών και θα τα δούμε ένα-ένα, image processing, πρέπει να κάνουμε εξαγωγή χαρακτηριστικό, feature extraction, πρέπει να κάνουμε επιλογή χαρακτηριστικών από αυτά που εξάγαμε, selection of features, και στο τέλος classification, να κάνουμε μια ταξινόμηση. Πριν περάσουμε στα επιμέρους, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλά πακέτα λογισμικού που μπορούν να υλοποιήσουν κάθε ένα από αυτά τα βήματα της συγκεκριμένης ροής εργασιών, αυτά τα 6 βήματα. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί ναι με δίνει πολλές δυνατότητες στο χρήστη, αλλά και μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το ποιο πακέτο λογισμικού χρησιμοποιήσει ο καθένας. Αυτό στα υπόψη. Επίσης, όταν μιλάμε για ροή εργασιών για ανάλυση δεδομένων
με εδώ Radiomics, θα πρέπει σίγουρα να μιλήσουμε για τυποποίηση και ομοιογένεια των δεδομένων και των μεθόδων. Έτσι. Κρατήστε το στο μυαλό σας ότι τα δεδομένα και τα βήματα της ροής θα πρέπει να είναι τυποποιημένα και να έχουν ομοιογένεια, έτσι ώστε οι αλγόριθμοι να μπορούν να τα επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα και να βγουν συμπεράσματα που είναι αξιόπιστα και μπορούν να αναπαραχθούν. Ας δούμε το πρώτο βήμα. Η λήψη ιατρικών εικόνων ξεκινά με τη λήψη σημάτων από τον ασθενή, με τον κατάλληλο εξοπλισμό τομογραφίας, το κατάλληλο σκάνερ. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τον ασθενή μπορούν να έχουν ως αφετηρία διαφορετικές ιδιότητες ιστών, όπως προσδιορίζονται αυτές από την ιατρική φυσική του κάθε συστήματος, αξονική, μαγνητική κτλ. Αντιλαμβάνεστε εδώ ότι ορισμένες λήψεις σημάτων μπορούν να τυποποιηθούν ευκολότερα από άλλες, όπως συζητήσαμε στο προηγούμενο slide. Για παράδειγμα, η αξονική τομογραφία σε σχέση με τη μαγνητική τομογραφία είναι ευκολότερο. Στην αξονική έχουμε να ρυθμίσουμε την τάση και το ρεύμα, ενώ στο μαγνητικό συντονισμό υπησέρχεται μια ακολουθία παλμών με συγκεκριμένη σχεδίαση που μπορεί να είναι ευαίσθητη σε ταφ 1, σε ταφ 2, σε διάχυση, σε ταχύτητα, σε βιωσιμότητα ιστού, σε μάτωση ιστού και ένα σωρό άλλα. Ακόμα όμως και στην αξονική τομογραφία που φαίνεται να είναι κάτι το απλό, πρέπει να είναι τυποποιημένες οι λήψεις των σημάτων για να μπορούν να εφαρμοστούν τα Radiomics. Ακόμα και οι παράμετροι που καθορίζουν απλά πράγματα κατά τη λήψη αλλά και κατά την ανακατασκευή των εικόνων, πρέπει να είναι τυποποιημένες για να εξάγουμε συμπεράσματα τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν. Για παράδειγμα, το πάχος της τομής, είτε στον αξονικό είτε στο μαγνητικό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάποιες αλλαγές παραμέτρων μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τα Radiomics. Για παράδειγμα, η αλλαγή από 1,5 τέσλα σε 3 τέσλα τομογράφων, προφανώς. Όμως ακόμα και πιο μικρές αλλαγές κατά τη λήψη των εικόνων μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Το δεν είναι καλό. Για παράδειγμα, η λήψη δεδομένων από μαγνητικούς τομογράφους διαφορετικών κατασκευαστών που με πρώτη ματιά έχουν ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Εν τούτης, οι ακολουθίες παλμών στους διαφορετικούς κατασκευαστές μπορεί να είναι διαφορετικές ως προς την εφαρμογή τους, έτσι ώστε να μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των Radiomics. Προσοχή λοιπόν. Το πρώτο στάδιο στην κατάτμιση των ιατρικών εικόνων στο βήμα 2 των Radiomics είναι να προσδιοριστεί η περιοχή ενδιαφέροντος, το region of interest, και αυτό είναι αυτή είναι μια περιοχή ενδιαφέροντος στην οποία θα γίνει περαιτέρω ανάλυση. Ακόμα και αυτή η σχετικά απλή επιλογή μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Σκεφτείτε για παράδειγμα η επιλογή του ROI, του Region of Interest, να μην περιλαμβάνει ξεκάθαρα φυσιολογικό ιστό. Θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας. Αφού το κάνουμε αυτό σωστά, αφού επιλέξουμε το ROI, στη συνέχεια γίνεται η κατάτμιση των εικόνων. Το ιδανικό θα ήταν η κατάτμιση να γίνεται εντελώς αυτόματα και αξιόπιστα. Όμως στις περισσότερες εφαρμογές αυτό δεν είναι δυνατό. Και γίνεται είτε από έμπειρους ακτινολόγους χειροκίνητα, είτε γίνεται από κάποιον αλγόριθμο ημιαυτόματα και μετά ο ακτινολόγος έρχεται και διορθώνει αυτό που έχει κάνει ο ημιαυτόματος αλγόριθμος. Στις περιπτώσεις που μπαίνει μέσα ο ανθρώπινος παράγοντας, τότε το αποτέλεσμα το Radiomics μπορεί να μεταβληθεί ακόμη και εντός του ιδίου νοσοκομείου. Όσο μάλλον όταν η εκτίμηση γίνεται από ειδικούς που έχουν εκπαιδευτεί με διαφορετικό τρόπο. Ακόμα και στις περιπτώσεις που εξαλειφθεί ο ανθρώπινος παράγοντας, οι διαφορετικοί αυτόματοι, full αυτόματοι αλγόριθμοι είναι δυνατό να επηρεάσουν τα Radiomics και να δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, το λιγότερο που θα πρέπει να απαιτήσετε θα πρέπει να είναι η επανάληψη της διαδικασίας, το segmentation, έτσι ώστε να προσδιοριστεί η μεταβλητότητα μεταξύ του ιδίου παρατηρητή ή και ανάμεσα σε διαφορετικούς παρατηρητές. Το τρίτο είναι η επεξεργασία ιατρικών εικόνων. Στο στάδιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν οι εικόνες όσο γίνεται περισσότερο συγκρίσιμες μεταξύ τους, έτσι ώστε να διευκολυνθούν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Το στάδιο αυτό χρειάζεται γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει η λήψη εικόνων με ακριβώς τις ίδιες παραμέτρους λήψης. Ίδια ακολουθία, με ίδιο TR, με ίδιο TE πάντα. Έτσι. Και μιλάμε για μία ομογενοποίηση δεδομένων
με επαναδειγματοληψία, resampling, ευθυγράμμιση πλέγματος, αλλαγή μεγέθους, αλλάζουμε το pixel size, το εικονοστοιχείο, διακριτοποίηση της έντασης των εικονοστοιχείων, αντί να έχουμε 256 διαφορετικά επίπεδα του γκρι, μπορεί να έχουμε 16, 8, 64, ομαλοποίηση της έντασης των εικονοστοιχείων, το λεγόμενο normalization. Προσέξτε ότι και αυτό το στάδιο μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα των radiomics ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνουμε. Για παράδειγμα, εάν διακριτοποιήσουμε τη φωτεινότητα των εικονοστοιχείων σε 16 επίπεδα του γκρι αντί σε 128, τότε μπορεί αυτό να σημάνει τη δυσκολότερη έβρεση κάποιας αλλίωσης που βασίζεται στη φωτεινότητα της εικόνας. Το τέταρτο βήμα είναι η εξαγωγή των χαρακτηριστικών. Το στάδιο της εξαγωγής των χαρακτηριστικών ξεκινάει συνήθως με εξαγωγή στατιστικών παραμέτρων πρώτου βαθμού, δηλαδή στατιστικών παραμέτρων που περιγράφουν την κατανομή της φωτεινότητας των εικονοστοιχείων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πού βρίσκεται το κάθε εικονοστοιχείο στο χώρο, στην εικόνα. Συνήθως λαμβάνονται υπόψη το σχήμα και η υφή, αλλά και πιο πολύπλοκες μορφές χαρακτηριστικών, όπως προκύπτουν από μαθηματικούς μετασχηματισμούς, wavelets, των σχετικών τμήματων της εικόνας. Δεν χρειάζεται να το καταλάβουμε παραπάνω αυτό εδώ. Στόχος πάντως είναι πάντα να προκύψουν χρήσιμα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα χρήσιμα για τον εντοπισμό της νόσου. Τα features που θα βγάλουμε θέλουμε να μπορούν να εντοπίσουν την νόσο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά που εξάγονται από τις εικόνες είναι μαθηματικά κατασκευάσματα και δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινή ακτινολογική πρακτική. Είναι χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να εντοπιστούν από τον ακτινολόγο και παρόλα αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα για τη διάγνωση. Αντιλαμβάνεστε ότι και σε αυτό το στάδιο 4, λόγω των διαφορετικών αλγορίθμων και προσεγγίσεων, είναι δυνατό να εξαχθούν διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσετε. Άρα να αλλάξουν και τα αποτελέσματα πιθανώς. Επιλογή των χαρακτηριστικών. Αφού εξάγουμε τα αποτελέσματα, όπως είδαμε στο προηγούμενο slide, τίθεται το ερώτημα πόσα και ποια χαρακτηριστικά από αυτά, ποια features είναι χρήσιμα. Θεωρητικά μπορείτε να έχετε από ένα feature έως άπειρα features, άπειρα χαρακτηριστικά για να διαγνώσετε μια ασθένεια. Τα χαρακτηριστικά θα πρέπει προσεκτικά να επιλεχθούν, έτσι ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν, να είναι αξιόπιστα, robust και να μην είναι περιττά. Όσο λιγότερα χαρακτηριστικά μπορούν να περιγράψουν τη συγκεκριμένη νόσο, τόσο καλύτερα. Υπάρχουν επίσης ίσως χαρακτηριστικά τα οποία έχετε βγάλει στο προηγούμενο slide, από προηγούμενα στάδια των radiomics, για παράδειγμα, από τη χειροκίνητη κατάτμιση των εικόνων. Ένα τέτοιο feature, ένα τέτοιο χαρακτηριστικό θα πρέπει να απορριφθεί, γιατί δεν περιγράφει την νόσο, αλλά περιγράφει το συγκεκριμένο ακτινολόγο που έκανε το segmentation. Κανείς θα πρέπει να επαναλάβει όλη την ροή των radiomics με διαφορετικά σύνολα δεδομένων, για να μπορέσει να εξακριβώσει ποια features θα χρησιμοποιηθούν στο τέλος. Θα πρέπει να κάνει τεστ retest, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ένα αποτέλεσμα που να μπορεί να αναπαραχθεί. Εάν χρησιμοποιήσετε πάρα πολλά features από την εικόνα και αυτά τα έχετε πάρει από πολύ μικρό αριθμό ασθενών, τότε θα δημιουργήσετε ένα υπερπροσαρμοσμένο μοντέλο. Γίνεται το λεγόμενο overfitting. Και πού είναι το κακό με αυτό? Είναι ότι αυτό το μοντέλο θα μπορεί να δώσει σωστά αποτελέσματα μόνο για τους ασθενείς με το οποίο κάνατε την όλη εκπαίδευση. Εντάξει, όταν θα δώσετε εικόνες από άλλους ασθενείς, δεν ξέρει τι να κάνει. Πόσα είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, τα features που συνήθως χρειάζονται? 3 με 10 και εξαρτάται από τον αριθμό των ασθενών. Εδώ τεχνικές μηχανικής μάθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξετε ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα features που χρειάζεστε. Και το τελευταίο βήμα της ροής εργασιών στα radiomics είναι ταξινόμηση σε κατηγορίες, χρησιμοποιώντας τα features που έχουμε εξάγει. Για παράδειγμα, την είδαμε, την ταξινόμηση σε υγιές και μη βιώσιμο μυοκάρδιο στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς με γαδολίνη ή χωρίς γαδολίνη. Η ταξινόμηση αυτή γίνεται με μηχανική μάθηση και νευρονικά δίκτυα, λαμβάνοντας πάντα τη διάγνωση που έχει κάνει έμπειρος ακτινολόγος κατά την εκπαίδευση. Όταν τελικά το νευρονικό δίκτυο εκπαιδευτεί, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την ταξινόμηση νέων εικόνων, σύμφωνα με όσα συζητήσαμε στην αρχή αυτής της διάλεξης. Και ας περάσουμε σε ένα απλοποιημένο σύστημα radiomics,
Εδώ βλέπετε, είναι αστείο, αλλά εδώ βλέπετε τη χρήση περιστεριών για ανίχνευση ευρημάτων σε ιστούς. Το συγκεκριμένο περιστέρι έχει εκπαιδευτεί και μπορεί να δει το τι γίνεται στην εικόνα και να επιλέξει την παθολογία. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αυτό το σύστημα θα το δούμε σύντομα σαν ένα νέο προϊόν στο νοσοκομείο και μάλλον θα είναι λίγο δύσκολο να πάρει έγκριση από το FDA ή να πάρει CE marking. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η όλη διαδικασία που περιγράψαμε μπορεί να γίνει από ένα περιστέρι. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πιθανές παγίδες. Σκεφτείτε το αυτό. Πάνω αριστερά βλέπετε μία πινακίδα stop αμερικανικού στυλ, στην οποία έχουν προσθέσει κάποια άσπρα και κάποια μαύρα παραλληλόγραμμα. Η προσθήκη αυτών ξεγελάει το νευρονικό δίκτυο που προσπαθεί να διαβάσει την πινακίδα και αντί να πει stop, το διαβάζει ως όριο ταχύτητα 45 μιλίων την ώρα. Ή κάτω δεξιά βλέπετε την εικόνα ενός πάντα, αρκουδάκι, στο οποίο προσθέτουμε θόρυβο, σε αυτή την εικόνα προσθέτουμε θόρυβο, με τα μάτια μας εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι είναι αρκουδάκι, αλλά ένα νευρονικό δίκτυο μπορεί να ξεγελαστεί τόσο εύκολα και να πει ότι αυτή η εικόνα αντιστοιχεί σε μία μαϊμού. Τόσο απλά τα πράγματα. Και ας κλείσουμε με το ερώτημα εάν η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστεί στην ακτινολογία. Η απάντηση είναι ότι όχι μέχρι στιγμής. Όλα τα επιτυχημένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική έχουν περιορισμένο ορίζοντα εφαρμογής, δεν μπορούν να γενικεύσουν. Χρειάζονται χιλιάδες εφαρμογές για να καλυφθεί όλη η ακτινολογία από τέτοια AI συστήματα με περιορισμένο ορίζοντα εφαρμογής. Η ιατρική εικόνα είναι πιο πολύπλοκη από μία απλή φωτογραφία. Και είδατε το τι μπορεί να συμβεί σε μία απλή φωτογραφία στο προηγούμενο slide. Επίσης, δεν έχει βγει σύστημα πιστοποίησης από τον FDA ή για CE marking για γενικευμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι προβληματικό από την άποψη ότι δεν μπορούν να πάνε σε νοσοκομεία. Και από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στο προσεχές μέλλον, το FDA, το Food and Drug Administration της Αμερικής, δεν πρόκειται να επιτρέψει συστήματα που θα μαθαίνουν μετά την πιστοποίησή τους. Άρα, όσο θα προσθέτουμε data στο σύστημα, δεν θα μπορεί να μαθαίνει. Θα απαγορεύεται. Αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ διδακτική η παρουσίασή σας. Βήμα-βήμα μας ταξιδέψατε σε όλη τη διαδικασία με έναν τρόπο που νομίζω έγινε σε όλους μας κατανοητός. Εμάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευθύς θα δώσω τον λόγο στον καθηγητή τον κύριο Κώστα Περισσυνάκη να μας κάνει τα σχόλιά του και κατευχή να υπάρξει και ένας διάλογος με τον κύριο Ελετρά. Κύριε Περισσυνάκη, ο λόγος σε εσάς. Πάνω σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση να συμμετέχω σαν σχολιαστής σε αυτά τα μεταεκπαιδευτικά μαθήματα που από ό,τι βλέπω με μεγάλη επιτυχία διοργανώνεται. Κύριε Λετρά, σας έχω ξανακούσει. Νομίζω ότι έχετε το χάρισμα να λέτε δύσκολα πράγματα με έναν τρόπο όσο γίνεται πιο εύληπτο. Παρόλα αυτά, αυτό που έχω να σχολιάσω είναι το εξής. Τα τελευταία 15-20 χρόνια υπάρχει μια τόσο μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη στα συστήματα απεικόνησης με τα οποία εμπλέκονται οι ακτινολόγοι, την οποία είναι πολύ δύσκολο να αφομοιώσουν. Είναι τόσο ραγδαία τα βήματα τεχνολογικής εξέλιξης που είναι δύσκολο να αφομοιωθούν. Δηλαδή, αν γυρίσουμε πριν από 25 χρόνια, πήγαμε στο spiral CT, ελικοειδή τομογραφία, MPR, πράγματα που δεν υπήρχαν πριν από 25 χρόνια. Ξαφνικά οι ακτινολόγοι τα είχαν μπροστά τους και έπρεπε να εξοικειωθούν με αυτά. Μετά είχαμε dual energy CT και ό,τι θα ακολουθήσει και στο μέλλον, που είναι εργαλεία για τον ακτινολόγο, τα οποία όμως για να τα χρησιμοποιήσει πρέπει να αποκτήσει ένα υπόβαθρο κατανόησης των βασικών φυσικών αρχών. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί
Έρχεται τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, θα πω, ο όρος artificial intelligence στην ακτινολογία, γιατί εκεί βρήκε το πιο πρόσφορο έδαφος εφαρμογών. Και ο ακτινολόγος ακούει για artificial intelligence, για machine learning, και αυτό είναι πολύ μακριά από το υπόβαθρο γνώσεων που έχει. Και νιώθει ένα φόβο. Αυτός ο φόβος είναι αυτό που προσπαθήσατε να απαντήσετε στην τελευταία διαφάνεια, ότι πρέπει μήπως στο μέλλον πάψει να υφίσταται η ανάγκη να έχουμε ακτινολόγους. Εγώ είμαι μάλλον από την αισιόδοξη πλευρά, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα, έστω και σε 30 και 40 χρόνια από τώρα, θα φτάσουμε εκεί. Και θα ήθελα να θυμίσω και θα σας κάνω μια ιντριγκαδόρικη ερώτηση, κυρία Λετρά, ότι και τη δεκαετία του 90 υπήρχε μεγάλη συζήτηση για συστήματα computer aided diagnosis. Είχαν βγει τότε συστήματα που αντικαθιστούν τη διαγνωστική λειτουργία του ακτινολόγου, υποδεικνύοντας βλάβες πιθανές και διευκολύνοντας το έργο των ακτινολόγων. Και επειδή το έζησα αυτό, στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ακτινολογίας εκείνα τα χρόνια, πάνω από το 1/4 των ομιλιών και των presentations είχαν να κάνουν με computer aided diagnosis. Ήταν το νέο που ερχόταν να βελτιώσει τα πράγματα στην ακτινολογία. Όμως τα χρόνια που ακολούθησαν, μάλλον έφθινε η χρησιμότητα όλων αυτών, όταν κλήθηκαν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτό το κύμα του computer aided diagnosis να σπάσει και να χρησιμοποιείται σε ελάχιστες περιπτώσεις πλέον και πάρα πολύ επιλεκτικά. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν το σχόλιο σας, κυρία Λετρά, γι' αυτό. Δηλαδή τώρα διάβασα ότι στο πρόσφατο RSNA που έγινε, πάνω από το 25% των papers που δημοσιεύονται παγκοσμίως στην ακτινολογία αυτή τη στιγμή έχουν σχέση με artificial intelligence και machine learning στην ακτινολογία. Είναι εξωπραγματικό νούμερο το 25% των ερευνητικών εργασιών να γίνονται πάνω σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας όσον αφορά αυτό. Κινδυνεύει το artificial intelligence να ακολουθήσει την πορεία που ακολούθησε το computer aided diagnosis? Να ξεκινήσω με αυτό που είπατε, κύριε Περσινάκη, όσον αφορά στο τι βλέπουμε με τις εξελίξεις στο hardware και στο software πέραν της τεχνητής νοημοσύνης στην ακτινολογία. Θυμάμαι ότι όταν τελείωνα τη διδακτορική μου διατριβή στο Ohio State το 96, ο advisor μου είπε, Anthony, you should choose something different because I think MRI is dying out. There is nothing to discover anymore. Και από τότε έχουν έρθει τα πάνω κάτω, στη μαγνητική τομογραφία τουλάχιστον. Πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε να δούμε. Και τώρα αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα άλλο βήμα, έτσι το βλέπω, τουλάχιστον σε αυτά που βλέπουμε στην μαγνητική τομογραφία, όπως η αφαίρεση των προβλημάτων των αλλοιώσεων των εικόνων λόγω hardware που είδαμε σε ένα από τα slides. Συνεπώς πιστεύω ότι τα πάντα θα προχωράνε μπροστά. Το πώς θα προχωράνε με αυτή τη λεγόμενη έκρηξη είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Πιστεύω ότι όταν έρχεται κάτι καινούργιο, ασχολείται πάρα πολύ κόσμος μαζί του, μέχρι ότου καταλαγιάσει λίγο το πράγμα. Δούνε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχει η κάθε μέθοδος. Για παράδειγμα, ένα που μπορώ να πω για την ανακατασκευή εικόνων στη μαγνητική τομογραφία που με ενδιαφέρει και που χρησιμοποιούνται νευρονικά δίκτυα τώρα τελευταία κατά κόρον, προσπαθώντας να παρακάμψουν το μετασχηματισμό Φουριέ που χρησιμοποιείται στη μαγνητική τομογραφία και διάφορες άλλες τεχνικές υποδειγματοληψίας.
Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει μεν το εργαλείο για να κάνει κανείς ανακατασκευή εικόνας χωρίς να ξέρει τι είναι μέσα κανείς στο μαύρο κουτί που χρησιμοποιεί για αυτή την ανακατασκευή εικόνας. Είναι πιο εύκολο, εκπαιδεύεις το δίκτυο και αυτό παίρνει κάπα χώρο και βγάζει εικόνες. Όμως δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέτρικ κατά πόσο η εικόνα που βγαίνει είναι αυτή που θα έπρεπε. Εάν για παράδειγμα έχει κανείς εκπαιδεύσει με δεδομένα από τετράγωνα αντικείμενα την διαδικασία μετασχηματισμού από τον κάπα χώρο στην εικόνα και μόνο με τετράγωνα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το νευρονικό δίκτυο να βγάλει εικόνα στο τέλος που να είναι κάτι διαφορετικό από τετράγωνα. Έτσι. Συνεπώς θα πρέπει η εκπαίδευση να γίνει σωστά και επίσης να υπάρχει ένας τρόπος να μπορεί να πει ο ακτινολόγος ή οποιοδήποτε βλέπει αυτή την εικόνα ότι αυτό που βλέπω είναι πραγματικό. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει συνθεθεί, έχει γίνει σύνθεση μέσα από δεδομένα τα οποία στην ουσία δεν υπάρχουν μέσα στον ασθενή. Δεν βγήκαν από τον ασθενή. Αυτό λοιπόν είναι νομίζω το πιο δύσκολο στην τεχνητή νοημοσύνη αυτό τον καιρό και νομίζω ότι αυτό θα προσγειώσει αρκετούς που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν πολύ καλά και αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Συνεπώς πιστεύω ότι αυτό που είπατε για το CAD, για το Computer Aided Diagnosis, σε κάποιο σημείο θα γίνει και με το Artificial Intelligence. Το πλεονέκτημα των νευρονικών δικτύων και της μηχανικής μάθησης είναι ότι δεν χρειάζονται προγραμματισμό. Για να μπορέσει κανείς να προσαρμόσει ένα πρόγραμμα CAD πριν από 2 δεκαετίες σε μια καινούργια τεχνική μαγνητικής τομογραφίας, σε μια καινούργια ακολουθία, έπρεπε να δαπανίσει πολύ χρόνο, εργατοώρες για να το κάνει. Τώρα απλώς δίνει τις καινούργιες εικόνες και την καινούργια διάγνωση και το δίκτυο μαθαίνει από μόνο του. Και τέλος, για να γυρίσουμε λίγο στην εκπαίδευση, πιστεύω ότι χωρίς την εκπαίδευση ο ακτινολόγος δεν θα μπορεί να πει εάν αυτό που βλέπω είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να εμπιστευτώ ή όχι. Και παρόλη την εκπαίδευση, υπάρχει πιθανότητα με τα νευρονικά δίκτυα, ακόμη και ο πιο έμπειρος, να μην ξέρει εάν αυτό που βλέπει είναι πραγματικά κάτι το οποίο αντιστοιχεί στον ασθενή. Στα υπόψη και αυτό. Όπως είπα και πριν, πάνω από το 25% των ερευνητικών εργασιών αυτή τη στιγμή στην ακτινολογία έχουν μέσα machine learning και artificial intelligence. Και αντιλαμβάνεστε, κάντε το στο μυαλό σας σαν εικόνα, ότι αυτά τα ερευνητικές δουλειές, επειδή να το πούμε έτσι λαϊκά, αυτή τη στιγμή πουλάει το artificial intelligence, πήγανε σε κάποιους κριτές. Και αν πάρουμε τα μεγάλα περιοδικά, Radiology, American Journal of Radiology, European Radiology, πήγανε σε κάποιους ακτινολόγους ή ενδεχομένως και κάποιους φυσικούς ιατρικής, οι οποίοι μάλλον ήταν μακριά από αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να ξέρεις καλή πληροφορική για να μπορείς να καταλαβαίνεις όλους αυτούς τους όρους. Η γνώμη μου είναι, και θα σας αποδείξω ότι μάλλον έτσι είναι και η πραγματικότητα, ότι αρχικά υπήρχαν πάρα πολλές δουλειές που εμφανίζονταν, είχαν εγγενή ζητήματα μεθοδολογίας, αλλά επειδή ήταν εντυπωσιακό το έβριμα, βρήκαν χώρο και βήμα να υποθούν και να ακουστούν. Και θα σας πω το εξής. Είδα χθες, κοιτάζοντας έτσι στο PubMed, ένα άρθρο από το Radiology με ημερομηνία 2020, δημοσιεύτηκε στο Radiology το 2020, που τι είναι, από το ίδιο το περιοδικό βγάλανε οδηγίες, θα το διαβάσω στον αγγλικό τίτλο, A Brief Guide for Authors, Reviewers and Readers from the Radiology Editorial Board. Δηλαδή είναι οδηγίες για να κρίνεις ένα paper που έρχεται αν είσαι reviewer ή το διαβάζεις αν είσαι reader του περιοδικού.
και είχαν μια μεθοδολογία με ποιο σκεπτικό θα πρέπει να κρίνεις ένα τέτοιο paper. Διαβάζοντας λοιπόν μέσα το τι προϋποθέσεις πρέπει να βάλεις στο μυαλό σου αν εκπληρώνονται σε συγκεκριμένη δουλειά, έχει διάφορες. Αναφέρω λοιπόν ότι αυτό είναι μία ένδειξη ότι ρε παιδιά, οι ακτινολόγοι εμείς δεν ξέρουμε να κρίνουμε μια δουλειά που έχει βγει με artificial intelligence και μας αφορά. Δεν έχουμε το υπόβαθρο και είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν είμαστε προγραμματιστές, δεν ξέραμε τι είναι μέχρι χθες artificial intelligence και τώρα καλούμεθα να κρίνουμε μια ερευνητική δουλειά που είναι πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν τίθεται ένα θέμα στην ακτινολογική κοινότητα και το τι εκπαίδευση επιπλέον πρέπει να έχουν οι ακτινολόγοι για να μπορούν να καθορίσουν και να διακρίνουν την ήρα από το στάρι. Δηλαδή να δουν αυτό που είπατε, ότι κάποιες εφαρμογές που όντως θα αποδειχθεί ότι είναι σημαντικές και δίνουν κάτι παραπάνω, να διαχωριστούν από εκατοντάδες άλλες που δίνουν σκουπίδια. Και κλείνω με μια ερώτηση πάνω σε αυτό, γιατί το πρώτο κριτήριο, και είναι λογικό αυτό να το σκεφτεί κάποιος, είναι το πώς κάνεις επιλογή των ομάδων ασθενών που χρησιμοποιείς για εκπαίδευση, για validation και για testing. Θέλω λοιπόν το σχόλιό σας, γιατί πάρα πολλές από αυτές τις μελέτες, μερικές μάλιστα ήρθαν και σε μένα, έκαναν το εξής. Παίρνανε μια ομάδα, ας πούμε, 200 ασθενών με μια συγκεκριμένη πάθηση και τις εικόνες τους, εκπαιδεύανε ένα σύστημα, μετά κόβανε 20% ή 10% από αυτούς και κάνανε validation για το σύστημα και αυτό το σύστημα μετά λέγανε ότι ξέρεις δουλεύει καλά. Άρα θέλω το σχόλιο σας για το κατά πόσον πρέπει να είναι διακριτά τα σετ δεδομένων που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση, τα σετ δεδομένων που χρησιμοποιούνται για validation και τα σετ δεδομένων που χρησιμοποιούνται για το testing. Ας ξεκινήσουμε με το δεύτερο, γιατί μου έχει καθίσει και εμένα στο λαιμό πολλές φορές. Αν έχουμε 200 ασθενείς και πούμε την κατανομή που είχαμε στο slide 60-20-20 για τα ποσοστά, τότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή ένα 40% των δεδομένων να το κρατήσουμε και να μην το χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Καθόλου. Το μισό από αυτό το set που θα κρατήσουμε ευλαβικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε το tweaking, το validation και το άλλο 20% να το κρατήσουμε για να κάνουμε testing. Και μετά αρχίζουν βέβαια και τα παιχνίδια. Το έκανα μία φορά με αυτούς τους, ξέρω εγώ, 60-20-20 και τα ξαναχρησιμοποιώ κάνοντας ανάμιξη και τα ξαναχρησιμοποιώ αφού έχουν αναμειχθεί τυχαία, είναι άλλοι οι 60, άλλοι οι 20 και άλλοι 20 και ξαναξεκινάω. Αρχίζουν και γίνονται πολλά τέτοια παιχνίδια. Και τελικά αυτό που πληγώνεται είναι η αξιοπιστία της όλης μεθόδου. Κανείς μπορεί τελικά να βγάλει συμπεράσματα μόνο για αυτούς τους 100 ή τους 200 ασθενείς που είχε και για κανέναν άλλον. Επειδή έχει γίνει αυτή η εκμάθηση μόνο με αυτά τα δεδομένα. Κλέψαν κατά την εκμάθηση στην ουσία. Αυτό κάνανε. Αυτό είναι cheating 100%. Όσον αφορά στο ότι υπάρχουν ένα σωρό δημοσιεύσεις οι οποίες δεν είναι τόσο καλές, ας πούμε. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Τελικά αυτό που γίνεται είναι κάποια στιγμή έρχονται οι εταιρείες οι οποίες λένε ότι εγώ αυτό θα ήθελα να το περάσω στα νοσοκομεία για να μπορέσω να το πουλήσω. Και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρω μία άδεια είτε από το FDA, να πάρω CE marking κτλ. Εάν δεν μπορεί να περάσει, να σταθεί σε αυτό το τεστ ή οποιαδήποτε μέθοδος στο τέλος-τέλος, δηλαδή το να περάσει από ένα παιχνίδι ερευνητικό στην καθημερινή πρακτική της ακτινολογίας και της κλινικής ρουτίνας μέσω κάποιες εταιρείες που θα το πουλήσει. Δεν είναι κακό αυτό.
τότε εάν δεν γίνει αυτή η μετάβαση, μιλάμε για τεχνικές οι οποίες είναι άχρηστες. Αλλά όσο βρίσκονται στο στάδιο του ερευνητικού εργαλείου, αυτές οι μέθοδοι οι οποίες δεν είναι τόσο σωστές, να μην πούμε, χρησιμοποιήσουμε άλλη λέξη, είναι αυτές οι οποίες τελικά αποπροσανατολίζουν τον κόσμο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, και επίσης από τη μικρή επαφή που έχω εγώ με το χώρο αυτόν, το δικό σας, μπορεί να βγει ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος, μια εφαρμογή που να σου αναδεικνύει, ας πούμε, πνευμονικούς όζους σε υπολογιστική τομογραφία θώρακα, πνευμόνων. Το θέμα είναι εάν είναι αποκλειστικά για το συγκεκριμένο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για να κάνει, για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εξετάσεις. Δηλαδή, βγάζεις εσύ κάτι με 200 ασθενείς που σε έναν Siemens 64 τομών ή έναν Philips 64 τομών ή το Simba ή General Electric, για να τους αναφέρω όλους. Κάνεις μια δουλειά σε εικόνες που παίρνεις από ένα συγκεκριμένο σύστημα. Είναι universally applicable αυτό το πράγμα? Και εκεί υπάρχει πολύ νερό να τρέξει στο αυλάκι, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα μπορεί να είναι και το ίδιο μηχάνημα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία και να βγάζει διαφορετικά αποτελέσματα, για παράδειγμα με ένας μαγνητικός τομογράφος. Δεν είναι περίεργο, ας πούμε, ότι και χωρίς το artificial intelligence, χωρίς καμία από αυτές τις μεθόδους που παρουσιάστηκαν εδώ, εάν κανείς ρωτήσει χρήστες της Philips, της Siemens ή της General Electric ποια είναι η σταθερά ταφένα στο μυοκάρδιο, χωρίς καμία ασθένεια, υγιούς μυοκαρδίου, θα σας δώσουν τρεις διαφορετικές τιμές. Ακριβώς. Άρα, και μετά έρχεται η λογική του ότι εμένα δεν με ενοχλεί αυτό, θα μαζέψω δεδομένα από 100 ασθενείς μέσα από το νοσοκομείο μου με το συγκεκριμένο μηχάνημα και ας πούμε ότι το ΤΑΦ1 του μυοκαρδίου σε εκείνο το νοσοκομείο βγαίνει 900 μιλισεκόντ, το οποίο είναι λάθος. Έτσι. Παρ' όλα αυτά θα ξέρω ότι όταν θα μου έρθει κάποιος που θα έχει 1100, ότι αυτό δεν είναι υγιές μυοκάρδιο. Υπάρχει κάποιο είδημα μέσα. Μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του ότι με ενδιαφέρει το precision και όχι το accuracy. Εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να δουλέψει κάτι σωστά, καλό θα είναι να μπορεί να δουλέψει across all manufacturers και across all settings. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι έως ακατόρθωτο. Και ένα τελευταίο σχόλιο, Παναγιώτη, για το μέλλον της ακτινολογίας. Εγώ δεν το βλέπω ζωφερό καθόλου, απλά και πέφτει η πλάτη στους εκολαπτώμενους ακτινολόγους, που είναι το περισσότερο από το ακροατήριό μας σήμερα. Δυστυχώς δεν φτάνει αυτό που έκαναν μέχρι τώρα, όποτε γινόταν ένα βήμα τεχνολογικό ή ένα άλμα τεχνολογικό στην απεικόνηση με MR ή με υπολογιστική τομογραφία, να εξοικειώνονται με κάποιες βασικές φυσικές αρχές, δηλαδή ελικοειδές ή τι, με τα χρόνια εξοικειώθηκαν με κάποια βασικά πράγματα οι ακτινολόγοι. Dual energy CT. Κάποιοι έχουν εξοικειωθεί, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι περισσότερο, αλλά και αυτό είναι ένα μεγάλο βάρος. Δηλαδή, η διαθέσιμη πληροφορία και τα διαθέσιμα εργαλεία για να βγάλεις αυτή την πληροφορία, με την πάροδο του χρόνου, φουσκώνουν, γίνονται πολύ περισσότερα. Με αποτέλεσμα να θέλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από τον ακτινολόγο να εξοικειωθεί με κάποια τεχνολογικά χαρακτηριστικά καινούργια. Υποπτεύομαι ότι και στην εποχή που ζούμε και αυτοί που θα ζήσουμε τα επόμενα 10 χρόνια, την εποχή του artificial intelligence, θα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια από τη μεριά των ακτινολόγων να εξοικειωθούν με ορολογία, με λογικές, με σωστές μεθοδολογίες του artificial intelligence, για να μπορούν να το χρησιμοποιήσουμε και στην πράξη αποτελεσματικά. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι η ειδικότητα της ακτινολογίας θα γίνεται πιο δύσκολη χρόνο με το χρόνο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, κυρία Ρετρά.
Δεν διαφωνώ καθόλου και θα δώσω ένα παράδειγμα από τη μαγνητική με την οποία ασχολούμαι. Το 1991 που πήγα στο Ohio State για να ξεκινήσω το διδακτορικό μου, ασχολούμασταν με spin echo, gradient echo και αρχίσαμε τότε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε EPI. Αν σκεφτεί κανείς, εντάξει υπήρχε και λίγο phase contrast, αλλά σε ένα μαγνήτη GE το θυμάμαι ακόμα το 3X, τον περίφημο, με ταινίες. Είχε ταινίες, δεν είχε CD ακόμα για να σώζει κανείς τα δεδομένα, να τα αποθηκεύει. Και τώρα, εάν θέλει κανείς να διαβάσει φυσική της μαγνητικής τομογραφίας ένας ακτινολόγος για να καταλάβει το τι γίνεται πίσω από την κάθε συγκεκριμένη παλμακολουθία, είναι σχεδόν χαμένο το παιχνίδι. Μόνο βασικές έννοιες μπορεί κανείς να απορροφήσει, εκτός αν δαπανίσει χρόνο τόσο όσο ένας μηχανικός ή ένας φυσικός. Συνεπώς, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και συμφωνώ, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα με τον καιρό, αλλά κάποιες εργασίες ρουτίνας που τώρα κάνουν οι ακτινολόγοι, αυτές θα διευκολυνθούν και ίσως γρήγορα, σχετικά γρήγορα. Και ίσως αυτό να δώσει δυνατότητα για να μπορούν να ασχοληθούν με όλα τα άλλα τα οποία συζητάμε. Ίσως επίσης κάποια στιγμή κάποιος να πει ότι εγώ εξειδικεύομαι στη μαγνητική μόνο. Εγώ εξειδικεύομαι να έχουν σκληρύνει τόσο πολύ τα πράγματα και να γίνουν τόσο πολύπλοκα μόνο στην αξονική. Ελπίζω ότι δεν θα συμβεί αυτό, αλλά κανείς ποτέ δεν ξέρει. Δεν ξέρω αν από το ακροατήριο υπάρχει κάποια ερώτηση προς τον κύριο Αλετρά, κάτι που θα ήθελε οποιοδήποτε να ρωτήσει. Ας δώσουμε την ευκαιρία, κύριε Περισσυνάκη, όποιος από τους συναδέλφους μας παρακολουθεί από μακριά, ας κάνει unmute και ας κάνει την ερώτησή του ή ακόμη και το σχόλιο του. Νομίζω θα τα καλοδεχούμενα προς τους δύο συναδέλφους που έχουμε σήμερα φιλοξενούμενους. Υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο από τους συναδέλφους που παρακολουθούν από μακριά ή σε δεύτερο χρόνο από τους συναδέλφους που είναι στην αίθουσα, που είναι και η γενιά που, κύριε Περισσυνάκη, είπατε ότι θα δυσκολευτεί περισσότερο? Ερώτηση, σχόλιο, προσθήκη. Ας μου επιτραπεί να πω κάτι. Καταρχήν απόλαυσα πολύ το διάλογό σας, γιατί ήταν πολύ χρήσιμος, νομίζω, για όλους μας. Σίγουρα η δεκαετία που έρχεται, τουλάχιστον η δεκαετία που έρχεται, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ γύρω από αυτό το θέμα, μέχρι ότου καταλάβουμε τελικά τι θα μείνει πίσω από αυτό. Στο τελευταίο SNA που αναφερθήκατε και εσείς, κύριε Περισσυνάκη, και που βρέθηκα, από την δεύτερη μέρα και μετά έψαχνα να βρω τι δεν είναι artificial intelligence για να μπορέσω να παρακολουθήσω και τίποτα άλλο. Γιατί το συνέδριο ήταν πάρα πολύ προσανατολισμένο προς το artificial intelligence σε βαθμό που πια σου δημιουργούσε και αρνητικά τελεκτικά, γιατί θες να δεις και άλλα πράγματα. Στο κάτω-κάτω, η ιατρική αυτή τη στιγμή, η ακτινολογία είναι διάγνωση, είναι μια κλινική ειδικότητα, προσπαθεί να λύσει κλινικά προβλήματα, προσπαθεί να καθοδηγήσει το management των αρρώστων. Επομένως, σε μένα μου φάνηκε πολύ ετεροβαρές το φετινό RSNA. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό είναι αναπόφευκτο για την επόμενη δεκαετία που μιλάμε. Κυρία Ξηλού, σας είδα, θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά. Επομένως, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να περάσουμε όλοι μαζί. Και το πρώτο μήνυμα για μένα είναι το εξής. Καταρχήν πρέπει να συστήσουμε μεγαλύτερες ομάδες. Δηλαδή, οι ακτινολόγοι, οι φυσικοί, οι πληροφορικοί, πρέπει να φτιάξουμε πολύ καλύτερους συνδέσμους για να μπορούμε να λειτουργούμε απέναντι στις καινούργιες προκλήσεις και να καταλάβουμε τι είναι χρήσιμο και θα μείνει, τι είναι θόρυβος και θα χαθεί. Άρα, χρειάζεται λίγο να δέσουμε τις επιστημονικές μας σκέψεις και τον τρόπο που λειτουργούμε πολύ περισσότερο. Να κάνουμε όλοι μας βήματα προς τους άλλους, δηλαδή, μάλλον βήματα προς ένα κέντρο. Το δεύτερο είναι ότι είδα πάρα πολλές εφαρμογές διαφορετικές και επομένως αυτό που ο κ. Αλετρέας μας έδειξε είναι και ποια στόχευση έχει. Δηλαδή, χάρη η artificial intelligence στο να σου διορθώσει μια εικόνα, ναι, δουλεύει πολύ καλά. Artificial intelligence στο να προσαρμόσει ένα πρωτόκολλο εξέτασης αξονική ή μαγνητική τομογραφία στα δεδομένα του αρρώστου ή στην πάθηση την ενδεχόμενη, ναι, φαίνεται ότι θα δουλέψει καλά και ότι αυτά θα τα έχουμε ίσως σύντομα και σε καθημερινή πρακτική. Artificial intelligence που θα σου βγάζει τη διάγνωση έτσι, με αξιοπιστία, δεν ξέρω πόσες δεκαετίες θα περάσουν. Με τις προϋποθέσεις βέβαια και τις δυσκολίες που και εσείς οι ίδιοι επισημάνατε. Επομένως είναι και η στόχευση, τι θες να πετύχεις κάθε φορά. Πάντως σίγουρα είναι παρόν, σίγουρα θα μας απασχολήσει, σίγουρα πρέπει σε όλη αυτή την εντός εισαγωγικών επιστημονική ταλαιπωρία
να βρεθούμε μαζί, να βρεθούμε πιο κοντά. Δηλαδή και η φυσική και η πληροφορική και οι εκτινολόγοι να βρεθούμε κοντά. Γιατί ξέρετε, εμείς σαν εκτινολόγοι είμαστε ο σύνδεσμος ανάμεσα, ο καλύτερος σύνδεσμος μάλλον να το πω, ανάμεσα στην επιστήμη της πληροφορικής και τη φυσική που διογόνονται και εκείνες, κινούνται και εκείνες με ιδιώδεις ταχύτητες επέκτασης και στην υπόλοιπη ιατρική. Ίσως εμείς είμαστε πιο κοντά στο να αποτελέσουμε ένα τέτοιο ρόλο συνδέσμου. Αλλά είμαι σίγουρος αυτό που και οι δυο σας είπατε, ότι έχουμε δει πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Και φυσικά με πάρα πολλά που ασχολιόμαστε τώρα θα αποδειχτούν για τις γενιές των ανθρώπων που μας ακούνε τώρα, τις νεότερες δηλαδή, θα αποδειχτούν άχρηστα. Μερικά από αυτά μπορεί να αποτελέσουν καινούργιες επαναστάσεις που να αλλάξουν τη ζωή συνολικά, όχι μόνο την επιστήμη, τη ζωή συνολικά. Επομένως, ναι, ας δούμε το καλό πράγμα, ότι μπαίνουμε σε μια μαγευτική τροχημία που δεν ξέρουμε τελικά που θα καταλήξει. Κυρία Ξηνού, αν έχετε την καλοσύνη, είμαστε στη διάθεσή σας, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια στους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτησή σας, κύριε Βρασόπουλε, ότι ζούμε μια τρικυμία και θα δούμε πού θα καταλήξει, πώς θα ηρεμήσει αυτή η θάλασσα. Το σίγουρο είναι ότι η προηγούμενη τρικυμία με τα CAD άφησε αποτελέσματα. Δεν συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Περτσινάκη από την Κρήτη. Εμείς στο νοσοκομείο μας χρησιμοποιούμε CAD σαν βοηθητικό εργαλείο. Ποτέ δεν είναι το μοναδικό εργαλείο. Δεν βασιζόμαστε δηλαδή στο CAD για να βγάλουμε διάγνωση. Αλλά όταν έχουμε τελειώσει, όπως νομίζουμε, την ανάγνωση της εξέτασης, βλέπουμε τα αποτελέσματα του CAD και πολλές φορές βρίσκει το CAD αλλοιώσεις που εμείς δεν τις είχαμε δει για διάφορους λόγους, είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω δύσκολης τοπογραφίας. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε πνευμονικούς όζους, αναφέρομαι και σε πολύποδες, στη CT κολονοσκόπηση. Αυτά είναι τα δύο κύρια που χρησιμοποιούμε CAD. Κολονοσκόπηση σε κάθε εξέταση, τελειώνει η εξέταση και βάζουμε το CAD. Και πιστεύω ότι και με το Artificial Intelligence κάπου εκεί θα ηρεμήσει η θάλασσα. Δηλαδή θα έχουμε πολύτιμα εργαλεία, τα οποία θα μας μειώνουν το χρόνο ανάγνωσης των εξετάσεων, είτε αξονική, είτε μαγνητική, είτε ακτινογραφία, είτε μαστογραφία. Και σε κάθε περίπτωση τα νέα παιδιά που παρακολουθούν δεν θα πρέπει να φοβούνται, γιατί αυτοί ουσιαστικά θα ζήσουν αυτές τις εξελίξεις περισσότερο από εμάς. Δεν θα πρέπει να φοβηθούν αυτή τη νέα τεχνολογία που θα είναι μόνο εργαλείο τους και δεν πρόκειται ποτέ να αντικαταστήσει τους ακτινολόγους. Γιατί σε αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα CAD υπάρχουν και λαθασμένα αποτελέσματα, τα οποία δεν είναι όζοι ή δεν είναι πολύποδες. Και εκεί είμαστε εμείς οι ακτινολόγοι να κρίνουμε ότι ναι, από τα 10 αποτελέσματα που μου δίνει, τα 8 είναι σωστά, τα 2 όμως είναι λάθος. Οπότε δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτή την τεχνολογία και να τη χρησιμοποιούμε, γιατί είναι προς όφελος δικό μας και κυρίως των ασθενών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ξηνού. Κάποιος άλλος συνάδελφος, σχόλιο ή παρατήρηση ή κάποιο τελικό σχόλιο από τον κύριο Λετρέα ή τον κύριο Περσινάκη? Δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω. Δηλαδή, για μένα ήταν εξαιρετικό. Εξαιρετικό, δηλαδή, σας ευγνωμονώ. Ναι, κύριε Λετρέα, σας ακούμε. Ναι. Κάτι πολύ γρήγορο. Απλώς να πω ότι ο χρυσός πια είναι οι εικόνες που συλλέγονται στο ακτινολογικό, εφόσον οι εικόνες αυτές αποθηκευτούν και γίνει τυποποιημένη η λήψη των εικόνων αυτών, ώστε να μπορούν να συγκριθούν και να χρησιμοποιηθούν με τους τρόπους που αναπτύχθηκαν σήμερα. Πάντα μαζί με τη διάγνωση. Εάν αυτά μπορούν να τυποποιηθούν, αυτά θα είναι ο χρυσός που θα μπορείτε να έχετε και να χρησιμοποιείτε τα επόμενα χρόνια. Τίποτα. Κύριε Λετρέα, έχετε δίκιο, μόνο που είναι και χρυσός εμπορεύσιμος, επιστημονικά και οικονομικά. Και εκεί παρεμβαίνουν και άλλοι παράγοντες και καταλαβαίνετε πόσο πολύπλοκο γίνεται το θέμα, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο και χαίρομαι που βάλατε δύο παραμέτρους. Είπατε χρυσός είναι οι εικόνες, αλλά χρυσός είναι και η διάγνωση. Δηλαδή, μαζί αυτά τα δύο από τον χρυσό, αλλιώς το καθένα από τα δύο δεν είναι κάτι υποδέστερο του χρυσού.
Επομένως, σας ευχαριστώ, κύριε Αλεθρέα και κύριε Πρεσινάκη, αγαπητοί καθηγητές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για μας. Αυτή η σημαντική εισαγωγή η σημερινή θα συνεχιστεί στον επόμενο χρόνο, στις 12 Ιανουαρίου. Έχουμε ένα σεμινάριο που μιλάει για εφαρμογές, όπως λέω χάρη, ήδη υπάρχουν εφαρμογές artificial intelligence και η radiomics στον καρκίνο του μαστού, που είναι ένας χώρος που φαίνεται ότι έχει προχωρήσει ίσως ένα βήμα πιο μπροστά από τους άλλους. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω και τον καθηγητή κ. Αλεθρέα και τον καθηγητή κ. Περισσυνάκη, αν μπορούν να συνδεθούν εκείνη την μέρα και να ίσως να κάνουν τα σχόλιά τους πάνω σε κάτι που θα είναι πιο εφαρμοσμένο από αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Όπως είναι και το πράγμα, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να ευχηθώ σε όλους μας να έχουμε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, μια χρονιά που να είναι καλύτερη από αυτή που πέρασε. Και να ευχηθούμε και η επιστήμη να κάνει γρήγορα τα βήματα. Προς όφελος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Χρόνια πολλά.